πρότασή σας. Βεβαίως έχει σταλεί επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, όπου ζητούμε πλέον επισήμως και την αναγωγή των εξετάσεων για ένα χρόνο. Αναμένουμε τώρα την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας για να δούμε ποιος θα είναι το αποτέλεσμα και πώς θα προχωρήσουμε. Είναι σημαντικό να πούμε, κύριε Νικηφόρου, το εξής, ότι είχε ψηφιστεί ένας νόμος περί αναστολής από τη Βουλή, για τον οποίο όμως ο πρόεδρος είχε κάνει αναφορά στο ανώτατο. Και είμαστε σε εκείνο το στάδιο σε ό,τι αφορά τη νομική πτυχή. Είχατε γύρει ή είχατε εισηγηθεί ή εισηγήσετε ή είχατε γύρει σε αυτή την επιστολή σας ίσως κάποιους τρόπους ώστε μπορεί να υπάρχει μεν η καλή θέληση, αλλά νομικά να μην είναι εφικτό και να πρέπει παρεμφερώς να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα για να υλοποιηθεί τυχόν αναστολή. Όσον αφορά την νομική πτυχή του θέματος, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Το συζητήσατε λέμε όμως. Αυτό που θεωρούμε. Δεν άκουσα. Το συζητήσατε όμως ή ηγέρθη από πλευράς Υπουργείου αυτή. Εμείς έχουμε γύρει μόνο τους λόγους για τους οποίους ζητήσαμε την αναβολή. Έχουμε εξηγήσει στον Υπουργό Παιδείας ότι θα ήταν καλύτερο να μην εφαρμοστούν τη φετινή χρονιά. Μας άκουσε με μεγάλη προσοχή, πρέπει να πω. Δεν ήταν αυτό που ακούγονταν όλες τις προηγούμενες μέρες ότι ήταν απόλυτος. Άρα υπήρξε διαφοροποίηση. Έχει δείξει να κατανοά κάποιες από τις ανησυχίες μας και απλά αναμένουμε πλέον από το Υπουργείο να δούμε πώς θα χειριστεί την όλη κατάσταση και σίγουρα και από την κυβερνητική πλευρά ευρύτερα, διότι είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής. Μάλιστα. Έχετε θέσει χρονοδιάγραμμα για την απάντηση του Υπουργείου? Γιατί ο χρόνος τρέχει. Είμαστε τώρα αρχές Οκτωβρίου και Δεκέμβριο υποτίθεται έχει εξετάσεις. Ναι, δεν έχουμε θέσει χρονοδιάγραμμα, αλλά νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι τα επόμενα 24 ώρα πρέπει αυτό το θέμα να έχει τελειώσει για να μπορέσουμε να ξέρουμε όλοι τι γίνεται και πώς προχωρούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Νικηφόρου. Εγώ ευχαριστώ, αγαπητή Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Επίσης, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευτυχία Ανδρέου και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε, για τα οποία έχουμε προτείνει.